Κιόστοιτς, οι δύο στόπερ πατιών. Βεργόνης αμυντική χαφ, μπροστά τους ο Παυλίδης, δεξιά ο Καλτσάς, μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας Σημαθίας φέτος. Αριστερά ο Μπαργκάν και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Μπεν. Επίσης 4-2-3-1 για την Βέρεια που έχει αναπληρωματικούς τους Τζινάρ, Κάμπορα, Δουμήτρου, Γεωργιάδη, Μπαλάφα, Καταλά και Σπάρθα. Αναπληρωματική για την Κέρκυρα, Τζαβασίλης, Παρασκευαΐδης, Κουμπούτια, Ρόχας, Καϊκούτ, Γεωργακόπουλος και ο Φάμπιο. Πάμε στους συναδέλφους που σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης θα σας μεταφέρουν ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει από τους δύο πάγκους, ξεκινώντας από την Κέρκυρα που για μία ακόμη φορά δεν έχει διαθέσιμους τους δύο βασικούς ακραίους οπισθοφύλακες και γι' αυτό άλλωστε ο αμυντικός χαφ Ανδρεόπουλος παίζει ως δεξιός μπακ εξ ανάγκης. Σήμερα καλησπέρα στον Βαγγέλη Πίχα. Καλησπέρα Άγγελε, φίλες και φίλοι. Όντως ο Ανδρεόπουλος θα παίξει στη θέση που προανέφερες, όπως και ο Σιώτης από την απέναντι πλευρά. Ο Σιώτης που ήρθε στην μεταγραφική περίοδο που διανύουμε στην ομάδα της Κέρκυρας, όπως μας είχε πει και στην κάμερα των καναλιών Nova Sports πριν από τον αγώνα Κυπέλου. Παίζω που θέλει ο προπονητής μου, έχω παίξει αρκετές θέσεις. Δύο δηλαδή, οι δύο πλευρές καλύπτονται με δύο παίκτες που στην ουσία δεν αγωνίζονται σε αυτές τις θέσεις. Από εκεί και πέρα, ο Μιχάλης Γρηγορίου αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Ο Γκόμεζ, ο Ντιόγκο, ο Κρητικός και ο Ζουμπουλάκης είναι εκτός. Με τον Ναγιάρ την τελευταία στιγμή να συμμετέχει στο μάτς, καθώς έχει κάνει μία ένεση, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό. Να δούμε πόσο θα αντέξει και αν θα μπορέσει να βγάλει όλο το μάτς. Διεθνής αναμέτρηση ο κύριος Κουκουλάκης από το Ηράκλειο. Κούλα και Ζιγούρης οι δύο βοηθοί από Ξάνθη και το Λαγκαρνανή αντίστοιχα. Ο κύριος Κουτσιάφτης από την Άρτα είναι ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης και τα τελευταία νέα για την ομάδα της Βέρειας. Καλησπέρα στον Νίκο Καπίρη. Καλησπέρα και από μένα. Η Βέρεια με πολύ καλά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Μεσοβδόμαδα χάλασε τις εντυπώσεις στο κύπελο, στην παρένθεση που είχαμε για το κύπελο. Ιτήθηκε στη Νέα Σμύρνη από τον Πανιόνιο και έρχεται εδώ και πάλι για να φτιάξει κάτι καινούριο, να ξεκινήσει ένα καλό σερί. Μικροπροβλήματα υπάρχουν. Είναι ο τιμωρημένος ο Βέρτζος, το βασικό δεξιμπακ το προηγούμενο διάστημα, ενώ είναι τιμωρημένος και ο Καλή που τον έχουμε δει να παίζει ως στόπερ αλλά και ως αριστερό μπακ φέτος. Εκτός αποστολής ο Θωμάς Νασλίδης, μόλις χθες ανακοινώθηκε επίσημα η αποκτήσή του, είχε μείνει ελεύθερος από τον Πλατανιά, θα είναι διαθέσιμος από το επόμενο μάτς. Ως προς τη συγκομιδή των ομάδων στα εντός σε σχέση με τα εκτός έδρας παιχνίδια, παρατηρεί κανείς ότι οι αμφότερες τα καταφέρνουν πολύ καλά στο σπίτι τους έναντι θέση με τα εκτός έδρας. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Βέρεια έχει πάρει μόλις τους 7 από τους 30 βαθμούς της μακριά από την Ημαθία, ενώ και η Κέρκυρα έχει πάρει τους 17 από τους 22 σε αυτό το γήπεδο. Μόλις 5 δηλαδή μακριά από το νησί, αν και σε πολλά παιχνίδια ήταν άκρος ανταγωνιστική, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις όπως και η Βέρεια άλλωστε, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τους βαθμούς. Σε λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση με την φιλοξενούμενη Βέρεια να είναι στην σέντρα. Εδώ είναι ο Κουκουλάκης. Ως προς το πρωτάθλημα η Κέρκυρα έρχεται από την ισοπαλία με την Ξάνθη χωρίς γκολ. Η Βέρεια είναι ήττη στα τελευταία 3 μάτς με 2 ισοπαλίες και μία νίκη. Έχει μόλις μία ήττα στα τελευταία 6 παιχνίδια και ήταν εντός έδρας με 3-1 από τον Πανετολικό. Ξεκίνημα. Ο Βεργόνης στον Αμαραντίδη. Δεξί μπακ είναι ο Μαλόν. Ο Ραούλ Μπράβο και ο Στοίτς, δύο στόπερ. Αριστερά ο Αμαραντίδης στην άμυνα της Βέρειας με Βεργόνη και Μπατιόν ανασταλτικούς χαφ. Μπατιόν τώρα γύρισε πίσω. Ο Καλτσάς δεν έκανε κοντρόλ σε δύσκολο γήπεδο και λόγω των συνεχόμενων αγώνων που έχει δώσει η Κέρκυρα τον τελευταίο καιρό, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι βρέχει συνέχεια στο νησί τις τελευταίες ημέρες και έχει επιβαρυνθεί αρκετά το τερέν. Κεφαλιά του Μπεν, ανεβαίνει ο Καλτσάς. Πάλι Μπεν. Θέλει να μπει στην περιοχή, γυρίζει δυνατά. Είχε μπροστά του τον Ντιμητρόφσκι. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες οι δύο ομάδες και με δυνατό άνεμο. Ευτυχώς η βροχή έχει σταματήσει τις τελευταίες ώρες μάλλον. Μετά τις 2 το μεσημέρι. Χαβίτο κάνει ωραία ενέργεια, κράτησε την μπάλα, αλλά όχι για πολύ.
Αβίτο που σκόραρε στο μάτς των ομάδων στο πρώτο γύρο. Καλτσάς. Πάσα για τον Μπεν. Δημητρόφσκι καθυστέρησε να πάει στην μπάλα. Ο πρώτος σε assist παίκτης της Βέρειας. Έβγαλε έξω στον Παυλίδη. Αυτό στον Καλτσά. Πρώτου Βεργόνη ο Βενέτης. Απ' την κόντρα όπως όπως ο Ανδρόπουλος. Σε πλάγιο. Εδώ είναι ο Γκρανέρο. Η ομάδα του έχει την πέμπτη επίθεση στο πρωτάθλημα και την 13η άμυνα. Μια πολύ επιθετική ομάδα η Βέρεια. Επαναφέρει ο Μαλόν. Μαρκόφσκι. Ζορμπάς. Βγαίνει γρήγορα σε αντεπίθεση ο Κόντος τώρα. Ο Χαβίτο περιμένει την πάσα. Ο Ανδρόπουλος ανέβηκε. Πάσα για τον Χαβίτο. Απέναντι τον τερματοφύλακα. Ευκαιρία που χάνεται. Σε κενή αιστεία από τον Μαρκόφσκι. Στο τρίτο λεπτό. Τεράστια ευκαιρία για την Κέρκυρα. Και όμως όλα χάνονται. Εδώ πέφτοντας βρήκε την μπάλα ο Μαρκόφσκι. Από το γύρισμα του Κόντου πήρε ο Ανδρεόπουλος. Αυτός είδε την κίνηση του Χαβίτο. Του πέταξε ωραία την μπάλα ο Μαρκόφσκι. Στη συνέχεια έστειλε την μπάλα out σε κενή αιστεία. Και με τους παίκτες της Βέρειας θα διαμαρτύρονται στο βοηθό για offside. Βενέτης. Κατέβασε ο Μπατιόν. Παυλίδης γυρίζει πίσω για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Όταν συμβαίνει αυτό πάει προς τον άξονα. Είτε πάει προς τον άξονα ο Καλτσάς είτε γυρίζει λίγο πιο πίσω ο Μπεν. Σε ένα μάτς που στην κόντρα επίθεση η Βέρεια βρήκε τους χώρους. Η Κέρκυρα, συγγνώμη, βρήκε τους χώρους. Κεφαλιά του Μπατιόν. Ο Μπαργκάν. Αμαραντίδης. Κατέβασε ο Καρδόσο. Ανδρεόπουλος ψάχνει τον Μαρκόφσκι. Μαζεύει ο Καντιμύρης. Κερκίνα δεν έχει νίκη στα τελευταία τρία μάτς. Και μόλις μία στα τελευταία πέντε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης σε αυτό το γήπεδο. Ανοπίπα Αστέρα Τρίπολης. Οι αρκάδες προηγούνται με ένα 0 του Πανιωνίου. Ο Κόντος γύρισε πίσω, αποδέκτησε ο Μαρκόφσκι, κάνει κίνηση. Ο Χαβίτο, ο Μαρκόφσκι εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα, αφού χτύπησε πρώτα στο δοκάρι, στο 5. Έχασε τεράστια ευκαιρία στο 3 προκενής εστίας και έβαλε το δύσκολο. Από μεγάλη απόσταση κάνει το 1-0, αφού η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι, ο Μαρκόφσκι ανοίγει το σκορ στη δεύτερη δική του τελική προσπάθεια στο μάτς. Με πολύ ωραίο σου, την μπάλα χτυπά στο δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα του αν μπορούν να τη δράσει Κατημύρη. Γρήγορο προβάδισμα της Κέρκυρας και έξαλλοι πανηγυρισμοί βεβαίως στις Κερκίδες για αυτό το γκολ του Μάρκο Μαρκόφσκι που δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους. Πέμπτο γκολ του Μαρκόφσκι στο πρωτάθλημα, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ξανά η μπάλα έσκασε μπροστά στον Κατημύρη, χτύπησε στο δοκάρι. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Ωραίο σουτ. Πολύ ωραίο γκολ του Μαρκόφσκι για το 1-0. Για να ακούσουμε τον Νίκο Καπύρη που είδε τους πανηγυρισμούς εκεί χαμηλά, Νίκο. Ο Μαρκόφσκι πήγε στον πάγκο και αφιέρωσε τον γκολ στον συμπαίκτη, τον Γκόμες, ο οποίος είναι τιμωρημένος σήμερα και δεν είναι στην αποστολή. Χαβίτο. Κέρκυρα μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναγιάρ. Μπράβο. Πίεσε ο Χαβίτο. Κατέβασε ο Μπεν. Ο Πατιών, ο Παυλίδης. Ωστοιτς. Μαργκάν.
δυνατά ο Ανδρεόπουλος, σώμα με σώμα οι μάχες, φάουλ που κερδίζει η Κέρκυρα. Ακούμε τον Βαγγέλη Πίχα. Είναι αξιοσημείωτο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όταν ο διαιτητής λέει στους δύο αρχηγούς που να επιλέξουν για να ξεκινήσουν το παιχνίδι ποια περιοχή. Η Κέρκυρα κέρδισε σε αυτό τον διαγωνισμό, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την κλήρωση. Πήρε τη θέση τώρα που είναι μέσα στο γήπεδο και αυτό βοήθησε το Μαρκόφσκι, γιατί υπάρχει το αεράκι που την ευνοεί, όχι το αεράκι, ο αέρας που την ευνοεί. Να δούμε τη φάση. Ο Κόντος πέρασε από τον αντίπαλό του ωραία και μπήκε στην περιοχή. Εκτελεί δύσκολη επέμβαση του Κατημίρη. Τρίτη τελική της Κέρκυρας. Με την ατομική προσπάθεια του Κόντου. Μπάλα πήγε πάνω στον Κατημίρη. Αλλά οι γηπεδούχοι έχουν κάνει τρεις καλές φάσεις στο παιχνίδι μέσα σε 7,5 λεπτά παιχνιδιού. Στην καρδιά της περιοχής ο Κατημίρης. Δεύτερη σέντρα του Χαβίτο. Ο Όστοιτς, ο Μπεν τσίπησε πρώτον Καρδόσο. Ανεβαίνει ο Καλτσάς, κάνει κίνηση και ο Μπαργκάν απέναντι. Γυρίσει ο Χαβίτο να μαρκάρει. Το ίδιο έκανε και ο Δημητρόφσκι. Όσο πατιέται το γήπεδο θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές. Είναι δεδομένο αυτό. Ήδη φαίνεται κάτι τέτοιο. Ραούλ, μπράβο. Μπεν. Βεργόνης. Αμαραντίδης. Ο Ανδρεόπουλος που στην πρώτη ουσιαστικά σεζόν του στη μεγάλη κατηγορία κάνει πολύ καλές εμφανίσεις ως αμυντικός χαφ. Εξ ανάγκης παίζει δεξιά στην άμυνα στο απόψινο παιχνίδι. Δυνατή μεταβίβαση. Μπάλα πέρασε από όλους και έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκτός ότι ο Νίκος Καπίρη ζήτησε το λέγω, Νίκο. Ναι, Άγγελε, από το δεύτερο λεπτό, ο Χωσέ Γκρανέρο μιλά συνεχώς στα αμυντικά του χαφ. Είναι η παίχτες που έχει τα μεγαλύτερα παράπονα και ιδιαίτερα στη φάση του γκολ. Εκεί κορυφώθηκαν τα παράπονα του. Τον Βεργόνη και τον Μπατιόν περιμένει να γίνουν πιο συμπαγείς. Να κλείνουν τους χώρους καλύτερα, να συμβάλλουν στην αμυντική συμπεριφορά της Βέρειας. Εδώ πέρασε από όλους η μπάλα, ο Σέτκους μαζεύει. Μαρκόφσκι. Πήγε και του πήρε την μπάλα ο Παυλίδης. Σερβοζήτησε φάουλ. Έδειξε παίζεται ο Κουλάκης. Ο Καλτσάς θέλει να συνεργαστεί με τον Μπεν. Κόρνερ. Καλτσάς μαζί με Αθανασιάδη και Μήτροβλου είναι οι πρώτοι σκόρες στο πρωτάθλημα με 10 γκολ. Ο παίκτης της Βέρειας είναι πρώτος σε τελικές προσπάθειες στη Super League με 51. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο όπως και ο Μπεν που εκτελεί τώρα το κόρνερ της Βέρειας στο 11. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν προσπάθεια να απαντήσουν στο γκολ που δέχτηκαν από το 5 με τον Μαρκόφσκι. Αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά μέχρι στιγμής στην Κέρκυρα. Εκτέλεσε ο Μπεν. Ο Μαρκόφσκι είχε οπισθοχωρήσει όπως και όλοι οι συμπαίκτες του. Πάει ο Κόντος να πρεσάρει. Ο Ραούλ Μπράβο βγάζει τη σέντρα. Μπεν. Το σούτ. Και από την κόντρα η Βέρεια παίρνει ένα ακόμη κόρνερ. Από το σούτ που επιχείρησε ο Παυλίδης. Εκτελεστής ο Καλτσάς. Ο Καρδόσο έβγαλε την περιοχή.
φάουλ. Μπράβο. Μπάλα πήρε περίεργη τροχιά αφού χτύπησε πρώτα στο γλιστερό τερέν. Μάζεψε πάντως χωρίς πρόβλημα στο τέλος ο Σέτκους. Βενέτης. Ραούλ Μπράβο. Πάλε Βενέτης, Αμαραντίδης. Ραούλ Μπράβο. Ο Μπαργκάν παίρνει φάουλα από τον Ανδρεόπουλο. Ψύχραμα ο Δημητρόφσκι. Κατεβάζει ο Ανδρεόπουλος. Δυσκολεύτηκε στο κοντρόλ, πιεζόμενος από τον Βεργόνη ο Χαβίτο. Επαναφορά από τον Αμαραντίδη. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει ο Μπεν. Ο Τιμιτρόφσκι από τον Μαρκόφσκι το πλάγιο. 13 λεπτά παιχνιδιού στην Κέρκυρα, 1-0. Η γηπεδούχη μπροστά με τον γκολ του Μαρκόφσκι, απευθείας μετάδοση από τα κανάλια Nova Sports. Καλτσάς. Κοντά του ο Σιώτης. Έχει γυρίσει και ο Κόντος για βοήθεια. Η πάσα του Σιώτη για τον Μαρκόφσκι στην πλάτη της άμυνας. Πρόλαβε ο Στοιτς. Μαραούλ Μπράβο. Ο Δημητρόφσκι αφήνει στον Σέτκους. Και ο Λιθουανός δίνει τώρα συνέχεια. Σημαδεύοντας τον Μαρκόφσκι. Επαναφορά του Μαλόν. Παυλίδης. Μαλόν ψάχνει τον Μπαργκάν, αυτός είχε δύο αντιπάλους κοντά του. Βενέτης το καταδιώκει ο Μπαργκάν. Ο Χαβίτο με τον Ραούλ Μπράβο, νικητής στην Ισπανική αυτή η μονομαχία, ο στόπερ της Βέρειας. Πάλι Μπαργκάν. Δυνάμωσε και πάλι η βροχή. Ο Καρδόσο. Κόντος, Ραούλ Μπράβο, Σιώτης, Πατιόν και Μαρκόφσκι. Έφερε την μπάλα μπροστά ο Κόντος. Το πλάγιο είναι για την Βέρεια. Ραούλ Μπράβο, εκείνο ο Μαρκόφσκι, πάει και ο Μπατιόν να τον μαρκάρει. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ναγιάρ. Έχει μείνει στην κορυφή ο Χαβίτο. Ανεβαίνει και ο Ζορμπάς. Πέρασε από όλους η μπάλα και κατέληξε out. Έξι νίκες έχει η Κέρκυρα στο πρωτάθλημα. Οι πέντε από αυτές είναι σε αυτό το γήπεδο. Με αντιπάλους τον Αστέρα, τον Παζιάννενα, τον Πανθρακικό, τον Πανιόνιο και τον Εργοτέλη. Βέρεια έχει 5 ήττες, οι 4 από αυτές είναι κόντρα σε ομάδες που είναι στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Ο Παυλίδης πέρασε ωραία από τους αντιπάλους του και είχε ευκαιρία να εκτελέσει. Προτίμησε την πάσα στον Μπεν. Βάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Σε στιγμή που, όπως θα δείτε και από εδώ, ο Παυλίδης είχε χώρο για να κάνει εκείνη το σουτ. Αντιθέτως ο Μπεν είχε δύο αντιπάλους, αλλά ο Παυλίδης δεν το είχε καταλάβει. Κεφαλιά του Μπατιόν, δεύτερη του Βεργόνη, τρίτη του Καλτσά. Τώρα κατεβαίνει μπάλα, Μπαργκάν. Ανεβαίνει ο Μαραντίδης. Τον περιμένει ο Ανδρεόπουλος.
Ζορμπάς. Ναγιάρ, Χαβίτο. Κοντά τώρα όλοι, μπράβο. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Ανδρεόπουλος. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Κόντος φέρνει μπροστά του την μπάλα. Γυρίζει ο Μαρκόφσκι. Πάνω στη γραμμή ξανά ο Μαρκόφσκι. 2-0. Στο 17. Δύο γκολ από τον Μαρκόφσκι που φτάνει τα 6 στο πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Κέρκυρα που σε 4 ευκαιρίες πετυχαίνει 2 γκολ. Με τον ίδιο πρωταγωνιστή εκμεταλλεύεται τα τεράστια κενά που έχει στην άμυνα της Ιβέρια. Εδώ ο Καντιμίρης που δεν μπορούσε και σε αυτή την περίπτωση να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Μαρκόφσκι φτάνει τα 6 γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα. Από την αλλαγή παιχνιδιού ήδη εδώ έχει τεράστιο κενό η άμυνα της Βέρειας. Είναι 2-2 ουσιαστικά. Και παρά την προσπάθεια του Μαλών που σταματά πάνω στη γραμμή το πρώτο σου του Μαρκόφσκι, ο επιθετικός της Κέρκυρας σηκώθηκε και με δεύτερη προσπάθεια πέτυχε το 2-0. Ιδανικό ξεκίνημα για τους νησιώτες που είναι και πάλι στην επίθεση με τον Μαρκόφσκι. Περιμένει ο Κόντος, πήρε ο Καρντόσο. Στη στιγμή που η Βέρεια είχε την κατοχή μπάλας, θα έλεγε κανείς και την πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Η Κέρκυρα σε κόντρα επίθεση βρίσκει τρόπο να σκοράρει και βάζει για τα καλά βάσεις νίκης στο απόψινό μάτς. Εκρηκτικό πρώτο 20 λεπτό για την Κέρκυρα. Σε δύσκολο τερέν και με πολλά αμυντικά κενά από την άλλη πλευρά για την Βέρεια. Μπατιόν. Παυλίδης. Αμαραντίδης. Βέρεια από τη μέση και μπροστά είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Πολύ παραγωγική ομάδα. Αλλά απόψε δείχνει ότι στα μετώπιστεν έχει τα δικά της προβλήματα. Όντως. Από την άλλη και η Κέρκυρα, για να μην την αδικούμε, το έχει αποδείξει σε πολλά μάτς φέτος ότι μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και να είναι ιδιαίτερως παραγωγική, όχι μόνο εντός έδρας, όπου έχει μετατρέψει τις καλές εμφανίσεις και σε βαθμούς, αλλά και σε εκτός έδρας μάτς, παιχνίδια που έχασε. Ο Σιόν της γέμισε. Ο Ραούλ, μπράβο. Ο Ανδρεόπουλος δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον Μπαργκάν. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι μονομαχίες του Ανδρεόπουλου με τον Μπαργκάν από τη μία και του Σιόντι με τον Καλτσά από την άλλη, αλλά έχω την αίσθηση, θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Πίχα σε λίγο, ότι πάντα υπάρχει στο μυαλό των παιχτών της Κέρκυρας η κατεύθυνση του να δίνουν βοήθεια στο μαρκάρισμα του Καλτσά, να έχουν το μυαλό τους στο να υπάρχει κάποιος παίκτης κοντά. Βαγγέλη Πίχα, ακούμε. Ναι, γι' αυτό και είναι δίπλα και ο Καρντόσο, είναι και ο Κόντος που βοηθά, αλλά και ο Ζορμπάς όταν έρχεται να πάρει μπάλα. Και βέβαια ο Ντιμητρόφσκι με τον Βενέτη στην άμυνα συγκλίνουν προς τα εκεί αρκετά συχνά. Αν και η Βέρεια δεν έχει μέχρι στιγμής επιτεθεί τουλάχιστον από αυτή την πλευρά, εκτός από το πρώτο πεντάλεπτο, αν θυμάμαι καλά, Άγγελε, του συγκεκριμένου παιχνιδιού σήμερα. Από εκεί και πέρα θέλω απλά να τονίσω, όπως είπες και εσύ, έχει κάνει καλά παιχνίδια φέτος η Κέρκυρα. Τα καλά της τα μάτς όμως τα έχει κάνει ιδιαίτερα στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων. Και ένα από αυτό, αν θυμάμαι καλά, εντός έδρας νομίζω ότι είναι και το καλύτερο με βάση τις καιρικές συνθήκες, τις άσχημες καιρικές συνθήκες, τον αγωνιστικό χώρο, όπως είπε, στην ποιοτική ομάδα που έχει η Βέρεια. Η Κέρκυρα έχει δημιουργήσει τις συγκεκριμένες ευκαιρίες και έχει καταφέρει να πετύχει δύο γκολ. Είναι μπροστά με τον Σκιώτη τώρα το σταμάτησε ο Παυλίδης με φάουλ. Και για να ολοκληρώσουμε και αυτό που λέγαμε για τον Καλτσά, είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας με 10. Πρώτο σε πάσες με 147, πρώτο σε τελικές με 51, πρώτο σε κλεψίματα με 49 και δεύτερο σε assist με 4 πίσω από τις 6 του Μπεν.
Μιλάμε για παίκτη που σε πάρα πολλούς τομείς του παιχνιδιού κάνει διαφορά. Είναι λογικό ο Γρηγορίου να έχει δώσει έμφαση στο δικό του μαρκάρισμα και να υπάρχει πάντα βοήθεια ή και βοήθειες. Είδαμε και τον Ζορμπά πριν να οπισθοχωρεί και να δίνει βοήθεια από εκεί ανασταλτικά στο δικό του μαρκάρισμα. Και ο Πανθρακικός πέτυχε γκολ και προηγείται με ένα 0 στο δικό του παιχνίδι. Η Κέρκυρα με τον Χαβίτο. Πέρασε η μπάλα, 3-0! Αποστημένη μπάλα αυτή τη φορά. Και μένει να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που έχει ακουμπήσει την μπάλα τώρα και την έστειλε στα δίχτυα. Αν την έχει βρει ο Μαρκόφσκι που ήταν στην πορεία της μπάλας ή ο Ντιμητρόφσκι που και αυτός κινήθηκε στην πορεία της. Εδώ είναι η εκτέλεση του Χαβίτο. Βέβαια είναι αυτογκόλ του Βεργόνη. Με το αυτογκόλ του Βεργόνη λοιπόν η Κέρκυρα κάνει το 3-0. Νομίζω πως ούτε ο Γρηγορίου δεν θα περίμενε τέτοια εξέλιξη και την Κέρκυρα να σκοράρει τρεις φορές σε 22 λεπτά απέναντι στην Βέρεια. Άκρος εντυπωσιακό. Κέρκυρα έχει βάλει 3 γκολ φέτος κοντά στον Εργοτέλη. Είναι το μοναδικό παιχνίδι εντός έδρας. Το άλλο ήταν εκτός έδρας στη Λιβαδιά όταν νίκησε με 3-2. Ματιών Αμαραντίδης. Παυλίδης. Πάλι ο Ματιών. Βέβαια δέχτηκε 3 γκολ από τον Πανετολικό. 4 από τον ΠΑΟΚ και 3 από τον Ολυμπιακό. Σε κανένα άλλο παιχνίδι πάνω από 2. Ο Ναγιάρ γυρίζει πίσω. Χαβίτο. Καρδόσο. Σιώτης. Μαρκόφσκι. Ναγιάρ. Παίκτες του Γρηγορίου αποζημιώνουν όσους φίλους της ομάδας βρέθηκαν στο γήπεδο απόψε, σε δύσκολες η αλήθεια είναι καιρικές συνθήκες, με πολύ κρύο, με αρκετή βροχή. Όχι ότι δεν το έχουν κάνει και σε προηγούμενα μάτς, εδώ είναι ξανά το τελευταίο, τρίτο γκολ των γήπεδούχων από την εκτέλεση του Χαβίτο. Ο Βεργόνης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βεργόνης, Καλτσάς, ωραία μεταβίβαση τον Παυλίδη. Κάλυψε ο Δημητρόφσκι και άφησε την μπάλα να κυλήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε πρώτη ευκαιρία οι συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι, να μας δώσουν την στατιστική εικόνα για τις τελικές προσπάθειες και πόσες είναι αυτές και προς το στόχο, γιατί έχει ενδιαφέρον για την Κέρκυρα. Αναμφίβολα είναι το πιο αποτελεσματικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 οι τελικές, οι 4 στο στόχο, οι 3 στα δίχτυα. Μία τελική έχει η Βέρεια. Κόντος. Ζορμπάς. Πάλι ο Κόντος. Κάνει κίνηση ο Χαβίτο. Πολύ ωραία ενέργεια. Ανέβηκε και ο Ανδρεόπουλος. Κόρνερ. Εδώ η Κέρκυρα αγγίζει το 4ο γκολ στο 26. Πολύ ωραία συνεργασία και αλλαγή παιχνιδιού από τον Κόντο. Την τελευταία στιγμή ο Αμαρατίδης συνεχίζει να έχει πολλά κενά στην άμυνά της η Βέρεια. Με πολύ εύκολο τρόπο και χωρίς καθόλου κόπο φτάνει στην περιοχή της και γίνεται απειλητική η Κέρκυρα. Δεύτερο κόρνερ των γηπεδούχων. Κόντος και Χαβίτο έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Όχι ότι δεν ισχύει το ίδιο με τον Μαρκόφσκι.
Ο αριστεροπόδαρος Κόντος. Κι άλλο κόρνερ. Η βροχή που πάλι δυναμώνει. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι. Το σούτ στην επαναφορά από τις κόντρες. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ μετά το σούτ του Χαβίτο. Πάει ο Ζορμπάς κοντά για να δώσει στήριγμα στον Κόντο. Χαμηλά αυτή τη φορά ο Ζορμπάς. Ο Μπεν. Ο Ναγιάρ πάει προς την μπάλα. Ο Παυλίδης εκεί που ήταν ο Σιώτης. Ο Μαρκόφσκι, τον πρόλαβε ο Καλτσάς, out. Η Βέρεια έχει τη 13η άμυνα με 27 γκολ παθητικό πριν από αυτό το μάτς. Έχει δεχθεί 3 στα πρώτα 22 λεπτά απόψε. Συμπεριλαμβανομένου του απόψινού έχει κρατήσει το 0 στην άμυνά της σε 2 από τα 10 μακριά από τη Βέρεια. Σκόραρε στα 6 από τα προηγούμενα 9. Παυλίδης ψάχνει τον Μπαργκάν. Τον έκλεισε γρήγορα ο Ανδρεόπουλος. Ανέβηκε ο Αμαραντίδης. Έκανε κίνηση ο Βεργόνης. Αυτόν έψαξε ο Μπαργκάν. Τώρα σημαδεύει το Χαβίτο. Μπατιόν. Ραούλ Μπράβο. Ναγιάρ. Ναγιάρ που χρειάστηκε να κάνει ένεση για να παίξει απόψε και να βοηθήσει την ομάδα του. Ένα πρόβλημα τραυματισμού του έκανε λίγο δύσκολη τη ζωή στο να συμμετέχει κανονικά στο παιχνίδι. Με το υπέρ του 3-0 ο Γρηγορέου ίσως και να σκέφτεται το ενδεχόμενο να τον προφυλάξει στη συνέχεια, θα φανεί αυτό. Είπαμε στο ξεκίνημα ότι απουσιάζει και ο Διόγκο και ο Γκόμες, δύο πολύ δημιουργικοί παίκτες για την Κέρκυρα και παρόλα αυτά, χωρίς αυτούς, οι παιδούχοι έχουν πετύχει 3 γκολ. Ο Χαβίτο διεκδίκησε, ο Μαρκόφσκι πήρε την μπάλα, ο Ραούλ Μπράβο τον έκοψε με τη βοήθεια του Μπατιόν. Μπαργκάν. Μπατιόν. Βεργόνης. Αμαραντίδης. Βγάζει σέντρα ο Αμαραντίδης. Ο Ανδρεόπουλος παραχωρεί. Λάγιο. Στη συνολική εικόνα της η άμυνα της Κέρκυρας μοιάζει αλάνθαστη στα αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Πολύ συγκεντρωμένη και από τις δύο πτέρυγες που αποτελούν και το πολύ δυνατό σημείο για τη Βέρεια, με Καλτσά και Μπαργκάν. Συμπληρώθηκε το ημίωρο. Κέρκυρα Βέρεια 3-0. Στα κοντινά πλάνα που κάνουν οι συνάδελφοι μπορείτε να παρακολουθήσετε και το πόσο δυνατή είναι η βροχή πια, που επηρεάζει ασφαλώς τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και όχι μόνο των ποδοσφαιριστών, των τεχνικών μας, των κάμεραμαν. Μπεν. Καρδόσο. Μαρκόφσκι. Κόντος. Λέει ο Βαγγέλης Πήχας ότι ο ήρωας της βραδιάς είναι πάνω στο γερανό. Καμεραμάν των καναλιών Nova Sports. Εγώ θα έλεγα ότι είναι όλοι μαζί.
Ναι, Βαγγέλη. Με την άποψη, επειδή είναι πολύ ψηλά, φυσάει πάρα πολύ. Σαφώς όλοι όσοι είναι στον αγωνιστικό χώρο και δεν προφυλάσσονται προσπαθούν και να διατηρήσουν, να συντηρήσουν τις κάμερες πάνω από όλα. Άλλωστε, να μην... επειδή ο κόσμος δεν, το... πολλοί κόσμος δεν έχει ασχοληθεί και δεν το γνωρίζει, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν έρθει από το πρωί εδώ για να στήσουν τις κάμερες, να απλώσουν τα καλώδια, να κάνουν όλα αυτά, προκειμένου να φτάσει στα σπίτια εικόνα και ήχος και θα φύγουν και αρκετές ώρες μετά το ματς. Το σούτ εδώ, η επέμβαση του Καντιμίρη. Ο Χαβίτο είναι offside. Κατά συνέπεια δεν είναι μόνο η ώρα του ματς, το 90 λεπτό του ματς. Η καταρακτώδης βροχή συνεχίζεται και δεν ξέρω αν θα μπει σε σκέψεις ο Κουκουλάκης ακόμη και για να διακόψει το παιχνίδι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο αγωνιστικός χώρος προς το παρόν είναι τέτοιος που επιτρέπει να διεξάγεται το παιχνίδι. Εάν δεν είχε γίνει τόσο καλή δουλειά από τη Super League στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δούμε παιχνίδι τώρα με τόση βροχή που έχει πέσει, όχι μόνο απόψε αλλά όλες τις προηγούμενες ημέρες. Για κάποιες ελάχιστες ώρες το μεσημέρι σταμάτησε η βροχή. Κάπως φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση. Χαβίτο. Πίεσε ο Μπατιόν. Γυρίζει ο Ραούλ. Μπράβο. Έχει μείνει πίσω ο Όστοιτς. Γκρανέρο και Γρηγορίου δεν καταλαβαίνουν από βροχή. Όρθιοι κοντά στην πλάγια γραμμή και οι δύο. Ναγιάρ, Ανδρεόπουλος. Χωρίς ευκαιρία το μάτς από το 22 όταν και πέτυχε το αυτογκόλ ο Βεργόνης για το 3-0 της Κέρκυρας. Κέρκυρα που έχει τη 10η επίθεση με 19 πριν το μάτς, έφτασε τα 22 γκολ και την 11η άμυνα με 24 παθητικό. Η άμυνά της είναι καλύτερη από αυτή της Βέρειας. Αλλά η μεγάλη διαφορά της Βέρειας σε φέτος στο πρωτάθλημα είναι η εξαιρετική επιθετική λειτουργία και εικόνα της, συγκομιδή της αν θέλετε. Δημητρόφσκι έκλεψε, ο Ανδρεόπουλος, ψάχνει τον Μαρκόφσκι, Ρόλ Μπράβο άφησε. Και ξαναπήρε την μπάλα από τον Καντιμίρη. Με δεδομένο ότι το γήπεδο έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο, η μπάλα σηκώνεται συνεχώς ψηλά στα τελευταία λεπτά. Από τη μία είναι το γήπεδο, από την άλλη δεν έχει και υπομονή για να κάνει κάτι άλλο. Η Βέρεια δεν δείχνει υπομονή. Και αυτό λογικό είναι, ψυχολογικά μετά το 3-0. Στο θέμα της συγκέντρωσης ανασταλτικά που αναφέραμε προηγουμένως, ο κύριος που έδιωξε πριν ήταν ο Χαβίτο. Και αυτός και ο Κόντος είναι συνεχώς, όπως και ο Ζορμπάς, σε θέση άμυνας σε κάθε επίθεση της Βέρειας. Ο Ζορμπάς παραχώρησε πλάγιο. Προτεραιότητα για τον Γρηγορίου ήταν να είναι πολύ συγκεντρωμένη ανασταλτικά η ομάδα του. Το έχει πετύχει αυτό. Και αν αυτό περίμενε να το πετύχει, νομίζω ότι τα τρία γκολ είναι κάτι που δεν το περίμενε. Μαρκόφσκι, Ζορμπάς, Χαβίτο με τον Ραούλ Μπράβο. Νικητής ο Ισπανός, Αμαραντίδης. Βέρεια σκοράρενε λοιπόν στα τελευταία 6 μάτς ανεξάρτητα από έδρα. Παυλίδης, Μπατιόν, ο Βεργόνης ήταν, στο συγγνώμη. Και στη συνέχεια ο Μπαργκάν, αυτός που πήρε το φάουλ.
εκτελέστηκε, βγαίνει ο Σέτκους. Out, λέει ο βοηθός και ο διαιτητής. 37ο λεπτό. Η Κέρκυρα προηγείται με 3-0, ο Μαρκόφσκι στο 5 και στο 17. Ο Βεργόνης με αυτογκόλ στο 22 διαμόρφωσαν το μέχρι τώρα αποτέλεσμα. 5 τελικές, οι 4 στην Εστρία, 3 γκολ για την Κέρκυρα. Πρεσάρε ο Κόντος. Μαρκόφσκι. Ναγιάρ. Ανδρεόπουλος. Κεφαλιά τον Μπεν. Πάει ο Καλτσάς. Ανέβηκε ο Μαλόν. Έκανε κίνηση ο Παυλίδης. Το γέμισμα για τον Μπεν. Έκοψε ο Καρδόσο. Μακριά ο Δημητρόφσκι. Πήρε φάουλ ο Μπατιόν. Εκτελέσε ο Παυλίδης. Μαλόν. Κεφαλιά του Σιώτη. Ο Σορμπάς. Μαρκόφσκι με δύο αντιπάλους. Σιώτης και Κόντος. Πάσα του Σιώτη για τον Χαβίτο στην πλάτη της άμυνας. Ο Χαβίτο κατέβασε, έχει βγει ο Κατημύρης. Λάθος, ο Ζορμπάς πλασάρει. Στο 40. Έκτη τελική της Κέρκυρας στο παιχνίδι. Τα λάθη συνεχίζονται. Ένα εδώ, είναι τρεις παίκτες και παίρνει την μπάλα ο Χαβίτο ανενόχλητος. Και στη συνέχεια το λάθος από τον Αμαραντίδη, δεν το αξιοποίησε ο Ζορμπάς. Μαρκόφσκι. Ο Μπεν πρώτου Καρδόσο. Ο Αμαραντίδης εκεί που είναι ο Βενέτης. Ραούλ Μπράβο. Μπατιόν. Βεργόνης. Μπαργκάν. Άνοιξε το κοντρόλ. Στη συνέχεια έκανε φάουλ. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο με την Κέρκυρα να πρωταγωνιστεί από την αρχή μέχρι το τέλος, πετυχαίνοντας 3 γκολ, έχοντας ευκαιρία και για τέταρτο πριν από λίγο με τον Ζορμπά. Αλλά εξακολουθώ να λέω ότι πέρα από τα 3 γκολ που ασφαλώς κάνουν πάρα πολύ χαρούμενο τον Γρηγορίου, αυτό που δίνει στην Κέρκυρα το πολύ καλό αποτέλεσμα τώρα είναι η αμυντική της συμπεριφορά και η τρομερή συγκέντρωση που έχουν ακόμη και οι εξτρέμ, η μεσοεπιθετική της, δηλαδή ο Κόντος, ο Ζορμπάς, ο Χαβίτο, στο να γυρίζουν και να δίνουν βοήθειες στα μαρκαρίσματα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Βέρεια που έχει δείξει την ποιότητα που διαθέτει στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Και
κυνηγούν όλες τις φάσεις, όπως και τώρα ο Μαρκόφσκι. Βαγγέλης Πίχας. Για να προσθέσω ότι η παρουσία του Καρντόσο, ενός πολύπειρου παίκτη, όταν αγωνίζεται στην Κέρκυρα, ειδικά και στο σημερινό μάτς, ξεκίνησε το πρωτάθλημα ο Καρντόσο, αντιμετώπισε προβλήματα μάλλον τραυματισμών, δεν ήταν σε πολλά παιχνίδια στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Η παρουσία του όμως γενικότερα δίνει την δυνατότητα στους παίκτες της Κέρκυρας και η εμπειρία του να παρουσιάζονται πάρα πολύ καλοί στον ανασταλτικό τομέα. Ο Μπαργκάν με τον Ανδρεόπουλο. Ωραία κίνηση του Μπαργκάν. Του παίρνει φάουλ. Το καταλόγησε ο Κουκουλάκης. Ο Καρντόσο με πολύ καλές τοποθετήσεις και απόψε όταν και όπου χρειάστηκε. Ο παίκτης που πολλές φορές γίνεται τρίτο στόπερ. Τώρα όλοι οι παίκτες της Κέρκυρας είναι σε θέση άμυνας. 43ο λεπτό. Ο Καλτσάς. Στην μπάλα για την εκτέλεση. Απευθείας επιχείρησε ο Σέτκους με γροθιές. Ο Αμαραντίδης. Ο Βενέτης. Ψύχρεμα ο Ζορμπά στον Χαβίτο. Αυτός επιχείρησε να περάσει τον Όστοιτς και παίρνει φάουλ από το απλωμένο χέρι του στόπερ της Βέρειας. Εκτελεί ο Δημητρόφσκι. Μαλόν προστάτεψε την μπάλα, την άφησε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή μπάλας για την φιλοξενούμενη Βέρεια στο 44. Ραούλ Μπράβο. Κεφαλιά του Βεργόνη. Μπαργκάν. Ο Σέτκους. Τώρα ο Ναγιάρ. Εκείνο ο Βενέτης. Ο Ανδρεόπουλος δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Ο Μπαργκάν παίρνει φάουλ. Δεν έχει δείξει καθυστερήσεις ο τέταρτος. Κατά συνέπεια, μετά την εκτέλεση του φάουλ, θα ολοκληρωθεί και το πρώτο ημίχρονο. Λογικά ο Κουκουλάκης θα αφήσει την εκτέλεση και στη συνέχεια θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Κέρκυρα. Μια ακόμη στημένη μπάλα, προηγουμένως ο Καλτσάς δυσκόλεψε αρκετά τον Σέτκους. Τώρα είναι από πιο πλάγια θέση και μάλλον είναι και πιο δύσκολο να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση ο Νίκος Καλτσάς. Λογικά συμπαίκτη θα ψάξει. Άπαντες της Κέρκυρας σε θέση άμυνας. Κάτι σαν σέντρα σου δεν μοιάζε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου από τον Κουκουλάκη. Με το 3-0 της Κέρκυρας να διαμορφώνονται με τον Μαρκόφσκι στο 5 και το 17 και το αυτογκόλ του Βεργόνη στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζορμπάς είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 40 να πετύχει και τέταρτο γκολ για τους γηπεδούχους σε πρώτο ημίχρονο που η Βέρεια έδειξε πολύ δυνατές, πολύ χτυπητές αμυντικές αδυναμίες. Εσείς ξαναβλέπετε τα γκολ που έχουν διαμορφώσει το υπάρχον σκορ. Με την Κέρκυρα να εκμεταλλεύεται τους χώρους και δύο φορές με τον Μαρκόφσκι και μία εδώ με το αυτογκόλ του Βεργόνη να σκοράρει τρεις και να έχει σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει το
η κορυφαία στιγμή των φιλοξενούμενων στο παιχνίδι. Με ωραία συνεργασία, γύρισμα του Μπεν. Ο Καλτσάς σουτάρει ψηλά. Βεργόνης και ο Παλάφας είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Με τον Πατιό να πηγαίνει στόπερ στο πλάι του Ραούλ Μπράβο στο δεύτερο ημίχρονο για τη Βέρεια. Στην κορυφή ο Μπεν, πίσω του Ντουμήτρου. Εδώ ο Ανδρόπουλος δεν διώχνει, ο Μπαργκάν θέλει να γυρίσει βασικόντρο ο Ανδρόπουλος. Βεργόνης, κατέβασε ο Μπεν, το σούτ του Μπαλάφα. Μέσα σε δύο λεπτά η Βέρεια έχει δύο ευκαιρίες. Αυτή είναι η δεύτερη. Κεφαλιά του Βεργόνη. Φάουλ για την Κέρκυρα, άφησε ο Σορμπάς. Εκτελεί ο Ναγιάρ. Μακριά το Χαβίτο. Μπαλάφας. Πρεσάρει ψηλά ο Ζορμπάς. Κεφαλιά του Ντουμήτρου. Αποδέκτης ο Μπεν. Καλτσάς. Η σέντρα του εκεί που δεν έδιωξε ο Ανδρεόπουλος. Ο Ντουμήτρου έχει χώρο για να εκτελέσει. Δεν μπορεί να βρει εστία. Out. Η δεύτερη φορά. Προηγουμένως, όπως και τώρα, ο Ανδρεόπουλος χαλά τα σχέδια των παίκτων της Βέρειας. Στην προηγούμενη περίπτωση απέναντι στον Μπαργκάν, τώρα απέναντι στον Ντουμήτρου. Βέρεια έχει πατήσει τρεις φορές περιοχή σε διάστημα τριών λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο με τρεις τελικές και με πολύ καλές προϋποθέσεις. Αλλά σε καμία από αυτές δεν βρήκε δίκτυα. Και με τρεις διαφορετικούς παίκτες. Καλτσά, Μπαλάφα και Ντουμήτρου. Οι δύο από τις τρεις αλλαγές, δηλαδή του Γκρανέρο. Ο Βενέτης σε πλάγιο. Ο Αμαραντίδης, εκεί που είναι ο Χαβίτο. Βέρεια δεν μπορεί να κάνει χειρότερο παιχνίδι από αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Ντουμήτρου. Δίπλα τον Μπαλάφας. Άφησε ο Μπαργκάν. Αμαραντίδης βγάζει τη σέντρα. Ο Σέτκους δεν βγήκε, ο Ζορμπάς δεν έδιωξε. Το κάνει τώρα ο Ντιμητρόφσκι. Μαλόν για τον Καλτσά, η πάσα του out, δείχνει ο βοηθός. Με τον Καλτσά να πηγαίνει και να διαμαρτύρεται. Βέρεια έχει μόλις μία λευκή ισοπαλία στο πρωτάθλημα, στο Περιστέρι κοντά στον Ατρόμητο. Σε μάτς με τις δύο κορυφαίες ομάδες σε κλεψίματα στο πρωτάθλημα. Τη Βέρεια που είναι πρώτη και την Κέρκυρα που είναι δεύτερη. Στημένη μπάλα και πάλι για τους γηπεδούχους στο 50. Τόσο έκανε την πάσα, ο Ζορμπάς πήρε φάουλ. Αποστημένη μπάλα απείλησε η Βέρεια στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο αποστημένη μπάλα. Στο δεύτερο μπήκε πιο δυνατά στα πρώτα τρία λεπτά. Πάτησε την περιοχή της Βέρειας.
Και οι σάρτιμες τελικές. Τώρα είναι σε θέση άμυνα πάντως, με την Κέρκυρα να έχει τη δική της ευκαιρία και τον Χαβίτο εκτελεστή. Ο Μπαλάφας πήρε την κεφαλιά. Δυνατά απέναντι στον Δημήτρου ο Κόντος. Σηκώθηκε, πήρε και την μπάλα. Κέρδισε και μια κόντρα, τον πιέζει ο Δημήτρου, μπήκε στην περιοχή. Γυρίζει ο Μαρκόφσκι, έγινε κάτοχος στην κλειστή γωνία του Κατημίρη. Δύσκολη επέμβαση του Κατημίρη. Γιατί δεν είχε οπτικό πεδίο. Πρώτη ευκαιρία της Βέρειας, της Κέρκυρας, συγγνώμη, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε πολύ δύναμη το σούτ, αλλά δεν είχε και οπτικό πεδίο ο Κατημίρης. Με γροθιές τώρα ο τερματοφύλακας της Βέρειας. Χαβίτο με τον Καλτσά. Ανδρεόπουλος. Ο λόγος στον Νίκο Καπέρη. Έχουν σηκωθεί για προθέρμανση εδώ και 3-4 λεπτά ο Κάμπορα, ο Καταλά και ο Σπάρθα από την πλευρά της Βέρειας. Και έρχεται έχει τη 10η εντός έδρας συγκομιδή με 17, 14η εκτός με μόλις 5, λιγότερους βαθμούς μακριά από την έδρα έχουν μόνο ο Πανθρακικός, ο Όφι, ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου. Πιέζει και κερδίζει ωραία ο Μπαλάφας που είναι παίκτης που κάνει διαφορά από τα πρώτα λεπτά της παρουσίασης στο δεύτερο ημίχρονο. Κερδίζει μάχες. Ο Μπαργκάν στο έδαφος του λέει παίζεται ο Γουλάκης που είναι δίπλα. Γυρίζει πίσω ο Βεργόνης. Μπατιόν. Μαλόν. Μπαλάφας. Ο Καλτσάς. Από τον Σιώτη το πλάγιο. Βέρεια έχει την τέταρτη εντός έδρας συγκομιδή με 23. Ενδέκατη εκτός με 7. Την μπάλα out. Ανέβηκε ο αμυντικός χαφ στο πρώτο. Στόπερ στο δεύτερο ημίχρονο Μπατιόν. Πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε έξω. Γκρανέρο θέλησε να συμμαζέψει λίγο τα κακό κείμενα που έβλεπε στην ομάδα του με δύο γρήγορες αλλαγές. Προφανώς και όχι μόνο με αυτές. Προφανώς και δεν έφταιγαν οι δύο παίκτες που έφυγαν για την πολύ κακή εικόνα που είχε η Βέρεια στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως, ήταν συνολικό το κακό για την ομάδα του Γκρανέρο που έχει παρουσιαστεί αισθητά βελτιωμένη από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου με εντελώς διαφορετική εικόνα. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με την μπάλα πάνω κάτω, με δεδομένο ότι και η Βέρεια είναι πιο επιθετική, βγάζει μεγαλύτερη ενέργεια στο γήπεδο και σίγουρα έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτή την πρώτη ημιχρόνου που μόνο η Βέρεια έμοιαζε να κάνει σωστά πράγματα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Στο 55 είμαστε. Ο Ραούλ Μπράβο θα επαναφέρει. Μόνο ο Μαρκόφσκι έχει μείνει μπροστά για τους γηπεδούχους. Ο Ανδρεόπουλος πήρε την κεφαλιά. Ο Μπαλάφας στη δεύτερη, ο Ραούλ Μπράβο στη σέντρα. Πέρασε η μπάλα στην κίνηση. Out. Ο Μπεν. Τέταρτη τελική της Βέρειας στο δεύτερο ημίχρονο, στη φάση που ξαναβλέπετε, με την κεφαλιά του Βεργόνη και την προβολή του Μπεν, η μπάλα έφυγε ψηλά, ακόμα τον Νίκο Καπίρη. Για τον Μπεν είναι γνωστό ότι υπάρχει μεταγραφικό ενδιαφέρον εδώ και καιρό από ομάδες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, κυρίως από τη Γαλλία. Ο ίδιος, μιλώντας στο Nova Sports, είπε πως είναι αφοσιωμένος στα μάτια της ομάδας του. Ο Χαβίτο εκτελεί την μπάλα. Δεύτερη τελική για την Κέρκυρα, αυτό που λέγαμε πριν. Πάνω κάτω η μπάλα, τρεις τελικές για τη Βέρεια, δύο για την Κέρκυρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, Νίκο. Ο Μπεν λοιπόν ξεκαθάρισε πως είναι αφοσιωμένος στους αγώνες της Βέρειας. Ο μάνατζερ του βεβαίως προχωρά τις διαδικασίες. Είναι πιθανό από τον Φεβρουάριο να ανήκει σε άλλη ομάδα ο Μπεν. Όλα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες πάντως. Να διορθώσω και αυτό που έλεγα προηγουμένως.
4 τελικές για την Βέρεια και 2 για την Κέρκυρα στο δεύτερο ημίχρονο, 6 συνολικά. 2 έκανε σε όλο το πρώτο 45 λεπτό η Βέρεια και έχει κάνει 4 στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Ο Ντουμήτρου, εκεί που κινήθηκε ο Σιόντης. Χαβίτο. Μαρκόφσκι. Ναγιάρ. Πάλι ο Χαβίτο. Ο Γρηγορίου στα φάουλ. Ο βοηθός δείχνει πλάγιο. Ο Μαραντίδης επανέφερε για τον Ντουμήτρου. Έκλεψε ο Ζορμπάς. Πήρε ο Ναγιάρ. Δυσκολεύει το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά κράτησε την κατοχή. Αβίτο. Ναγιάρ. Ζορμπάς. Κάβει για τον Μαρκόφσκι. Βγαίνει ο Κατημύρης. Ο Ντιμητρόφσκι σε βιαστική ενέργεια. Έκανε λάθος. Ο Καλτσάς άλλαξε με τον Ντουμήτρου. Μπαργκάν. Κόρνερ. Ο Μπεν είναι δεύτερος παίκτης σε ασίστ στο πρωτάθλημα με 6. Πρώτος για τη Βέρεια. Εκτέλεσε ο Μπαργκάν. Ο Μαρκόφσκι οπισθοχώρησε και απομάκρυνε. Ο Χαβίτο πήγε γρήγορα στην μπάλα, κέρδισε τον Αμαραντίδη. Ο Μαρκόφσκι στη μονομαχία με τον Παλάφα που βγήκε νικητής. Ο Καλτσάς θέλει να αποφύγει δύο αντιπάλους. Μαλόν, Χαβίτο. Ωραία κίνηση του Καλτσά. Όπως ο Ανδρεόπουλος. Ζορμπάς. Ανέβηκε ο Κόντος. Βγήκε από τα δοκάρια του Κατημύρης. Μαλάφας. Μαλόν. Ο Μπαλάφας και πάλι για τον Μαλόν. Έχει 3 συμπαίκτες στην περιοχή, αλλά η σέντρα δεν πέρασε. Κατέβασε ο Μπεν. Πήρε ο Καλτσάς και δοκιμάζει ωραίο σουτ. Η επέμβαση του Σέτκους. Κάθε άλλο παρά εύκολη. Ήταν στο 59. Ξανά. Στην έμπνευση του Καλτσά που κάνει πολύ ωραίο σουτ. Ο Λιθουανός είχε σωστή αντίδραση. Η ομάδα του Γκρανέρο δεν το παράτησε το μάτς παρά το 3-0. Μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει 5 τελικές σε διάστημα 13 λεπτών. Δεν έχει γκολ όμως. Ραούλ Μπράβο. Ο Βεργόνης σε κεφαλιά πάσα εκεί που ελέγχει ο Ντιμητρόφσκι και υπό την πίεση του Μπεν παραχωρεί πλάγιο. Δύο από τους παίκτες της Κέρκυρας έχουν παίξει σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα. Ο Σέτκους και ο Χαβίτο. Το πρώτο δοκάρι έβγαλαν άμυνα οι γηπεδούχοι, αλλά δεν απομάκρυναν. Το κάνει τώρα ο Σιώτης. Ο Αστέρας πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Παράλες, προηγείται με 2-0 του Πανιωνίου. Πέρασε η μπάλα, η κεφαλιά, ο Σέτκους και πάνω στη γραμμή ο Ντιμητρόφσκι σε φάση για highlights. Εκπληκτική ευκαιρία που κάνει η Βέρεια με τον Βεργόνη. Την έκτη τελική της στο δεύτερο ημίχρονο. Σπουδαία επέμβαση του Σέτκους. Με την εκτέλεση και σε λίγο θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Πίχα για την πρώτη αλλαγή του Γρηγορίου. Ο Μπεν είναι στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Μαθίας. Λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει μεγάλη ποιότητα μέσω επιθετικά. Το αποδεικνύει στο δεύτερο 45 λεπτό, μπαίνοντας πάρα πολύ δυνατά. Απευθείας ο Μπεν, πέρασε από όλους η μπάλα.
out δείχνει ο βοηθός. Διαμαρτύρεται τον Μπεν, διαμαρτύρεται τον Γκρανέρο. Ο βοηθός υπέδειξε στον διαιτή ότι η μπάλα είναι out. Για να ακούσουμε τον Βαγγέλη Πίχα για την πρώτη κίνηση που ετοιμάζει στο παιχνίδι ο προπονητής της Κέρκυρας. Ο Παρασκευαίδης θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει και ο Ναγιάρ αυτός που θα βγει. Ο Ναγιάρ που έπαιξε με ένεση, αντιμετώπισε μια τενοντίτιδα και όπως μας είπε και ο γιατρός της ομάδας, ο κύριος Κοσκινάς, όταν θα κουραζόταν θα ζητούσε να βγει. Αυτό έκανε ο Ναγιάρ. Ο κύριος Κοσκινάς, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αναγέννησε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και με τις επεμβάσεις που το έχει κάνει και γενικότερα με την παρουσία δίπλα στον παίκτη της Κέρκυρας όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στο νησί των Θεάκων, ήταν αυτός που πραγματικά αναγέννησε τον συγκεκριμένο παίκτη. Ο Ναγιάρ φεύγει από το παιχνίδι, ένας παίκτης που με την πολύ μεγάλη ποιότητά του κάνει διαφορά από τη στιγμή που μπήκε για τα καλά στο ρυθμό της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα στην Κέρκυρα. Σε ένα τόσο δύσκολο γήπεδο για έναν παίκτη με τέτοια ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δύσκολο να διακριθεί. Έσφιξε τα δόντια και έπαιζε με πρόβλημα. Μάλιστα βγαίνει χωλαίνοντας από το γήπεδο. Προσπάθησε, έλεγαν, και έπαιζε με πρόβλημα. Ο Παρασκευαδίτης παίρνει θέση του στην πρώτη κίνηση του Γρηγορίου που το λέγαμε και στο πρώτο μέρος ότι προφανώς κάποια στιγμή θα τον αποσύρει αφού χρειάστηκε ένεση για να παίξει. Εδώ η επέμβαση του Σέτκους στην προσπάθεια του Βεργόνη από μια άλλη οπτική γωνία με την πολύ ωραία σέντρα του Καλτσά. Με τον νόμο βρήκε την μπάλα ο Βεργόνης και όχι με το κεφάλι. Παρ' όλα αυτά ήταν εξαιρετικά δύσκολη η επέμβαση του Σέτκους. Και από την άλλη αν την έβρισκε με το κεφάλι μάλλον δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο Σέτκους. Δουμήτρο. Σιόντις. Μαρκόφσκι. Σιόντις έβαλε την μπάλα πλάγιο. Σιόντις που έχει πάρει τεράστια βοήθεια στην αριστερή πτέρυγα ανασταλτικά από τον Κόντο. Τεράστια βοήθεια. Ο Κόντος κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και στο ανασταλτικό κομμάτι απόψε για την Κέρκυρα. Κεφαλιά του Μπαργκάν. Ο Ντουμήτρου καθυστέρησε, του πήρε την μπάλα ο Καρδόσο. Μαρκόφσκι ανάμεσα σε τρεις. Ανέβηκε, τσίπησε την μπάλα, πήρε και το φάουλο ο Ανδρόπουλος. Και κάρτα στον Βεργόνη. Στον Αμαραντίδη, συγγνώμη. Ο Βεργόνης ήταν στο ξεκίνημα της φάσης, ο Αμαραντίδης. Εδώ έκανε το φάουλο στον Ανδρεόπουλο. Ο Μπαργκάν πάει κοντά και λέει στο κουλάκι ότι πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες ο παίκτης της Κέρκυρας. Δύο οι παίκτες της ομάδας του νησιού που έχουν παίξει σε όλα τα μάτς πρωταθλήματος. Ένας από την άλλη πλευρά, μόνο ο Καντιμύρης δεν έχει χάσει παιχνίδι. Φέρεια παίζει με τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα. Κέρκυρα ταξιδεύει στα Γιάννενα. Δύσκολα μάτσα για τους δύο. Ο Κόντος εκτέλεσε. Κεφαλιά του Ραούλ Μπράβο. Κάνει κίνηση ο Χαβίτο. Βγήκε πρώτο του Ραούλ Μπράβο στην μπάλα. Αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Μπαλάφας. Αμαραντίδης, ο Βεργόνης, Μαλών. Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος αγωνιστικός χώρος. Ευτυχώς βεβαίως η βροχή σταμάτησε. Ο Ραούλ Μπράβο.
Μπατιόν. Πάει ο Παρασκευαίδης και ο Καρτόσο στην μπάλα. Κερδίζει ο Χαβίτο. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Κράτησε την κατοχή. Άλλαξε κατεύθυνση. Καταπληκτική πάσα για τον Μαρκόφσκι. Offside, υποδεικνύει ο βοηθός. Τρομερή ενέργεια του Χαβίτο μέσα στη λάσπη. Σε πρώτη ευκαιρία θα μας την ξαναδείξουν αυτή την πολύ όμορφη ενέργεια του Χαβίτο οι συνάδελφοι. Εδώ είναι το τέλος της φάσης με την υπόδειξη του βοηθού για offside. Και κίτρινη κάρτα στο Μαρκόφσκι για διαμαρτυρία. Α, γιατί συνέχισε τη φάση. Μάλιστα. Το διορθώνω. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Πίχα και τους συναδέλφους από το ΒΑΝ των εξωτερικών μεταδόσεων. Εδώ είναι. Δείτε τον Χαβίτο σε πολύ δύσκολο τερέν. Αναπνά ανάμεσα από δύο. Κρατάει την ισορροπία του. Αλλάζει κατεύθυνση και σκάβει την μπάλα για τον Μαρκόφσκι. Δύσκολα πράγματα σε τέτοιο γήπεδο. Και υποασφυκτική πίεση. Φάουλ του Μπεν στην απέναντι πλευρά του γήπεδου. Στο 67. Για να ακούσουμε τους δύο συναδέλφους για ό,τι νεότερο υπάρχει από τον αγωνιστικό χώρο, από τους δύο προπονητές. Πρώτα στο Βαγγέλη Πίχα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε τις συγκεκριμένες οδηγίες, ιδιαίτερα μετά την έλευση του Παρασκευαίδη στον αγωνιστικό χώρο. Δεν άλλαξε κάτι στην διάταξη. Ο Παρασκευαίδης όμως είναι επιφορτισμένος να μένει περισσότερο πίσω, μπροστά από τα δύο center back. Μόλις έπεσε και ο ένας πάγκος στην πλευρά των φιλοξενούμενων, μετά τον δυνατό αέρα που επικρατεί στο νησί των Φεάκων εδώ και αρκετή ώρα. Λοιπόν, ευτυχώς χωρίς περισσότερες συνέπειες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως είπα, στον Παρασκευαίδη να παίζει μπροστά από τα δύο center back όταν αμήνεται η ομάδα του. Με τον Ζορμπά να θέλει ο τεχνικός της ομάδας της Κέρκυρας να παίρνει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, διότι είναι ένας παίκτης που έχει καλή τεχνική. Και με τον Κόντο, όπως είπες, να καλύπτει την πλευρά εκεί που παίζεται τώρα η μπάλα. Η σέντρα εκεί που παίρνει την κεφαλιά ο Παρασκευαίδης. Τα φρέσκα πόδια στην ενδεκάδα της Κέρκυρας. Μπεν. Ο Μαλόν, κεφαλιά του Δημητρόφσκι. Πέρασε η μπάλα. Ο Ανδρόπουλος είχε δύο παίκτες της Βέρειας στην πλάτη του. Το πλάγιο για τη Βέρεια. Βέρεια με 9 διαφορετικούς παίκτες να έχουν σκοράρει στο πρωτάθλημα. 7 έχει η Κέρκυρα, με πρώτο το Μαρκόφσκι που με τα 2 αποψινά έφτασε τα 6 γκολ. 4 έχει ο Καϊκούτ. Οι δυο τους έχουν πλέον τα 10 από τα 19 συνολικά, από τα 21 διορθώνω, συνολικά γκολ της Κέρκυρα στο πρωτάθλημα, τα μισά δηλαδή. Ο Ναγιάρ που αποχώρησε πριν από λίγο είναι ο πρώτος σε πάσες παίκτες της Κέρκυρα στο πρωτάθλημα και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που έχει χάσει αρκετά παιχνίδια. Για τον Καρδόσο, τα λέγαμε και πριν, είναι παίκτης που με την εμπειρία του μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι πρώτος σε κλεψίματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσφέρει πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο λόγος στον Νίκο Καπίρη. Πλέον για τη Βέρεια προθερμαίνονται όλοι οι μεσοεπιθετικοί παίκτες, γιατί προσθέθηκε στους Σπάρθα και Κάμπορα ο Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν παροπλισμένος λόγω πειθαρχικού παραπτώματος στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες είναι και πάλι με την ομάδα. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον ποδοσφαιριστή ο Χωσέ Γκρανέρο, καθώς έχουν βελτιωθεί πλέον οι σχέσεις τους. Προς το παρόν πάντως δεν έχει καλέσει κάποιον κοντά του για την τρίτη αλλαγή. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει σύντομα. Γεωργιάδης, τον οποίο είχε γραφτεί, είχε πληροφορία ότι ήταν στο στόχαστρο του Άρη. Σε περίπτωση που έφευγε βεβαίως από την Βέρεια. Ζορμπάς. Ωραία πάσα του Παρασκευαίδη. Και ωραίο κοντρόλ του Ανδρεόπουλου. Ο Μαραντίδης βγήκε γρήγορα στη μπάλα. Άφησε ο Χαβίτο. 71ο λεπτό. Δεδομένου ότι περιορίζεται το ρίσκο στην Κέρκυρα στο δεύτερο εμπίχρονο, χαρακτηριστικό ότι είναι 5 παίκτες πίσω από την μπάλα σε αυτή την επίθεση. Παρ' όλα αυτά, ο Χαβίτο εδώ λίγο έλειψε να βρεθεί απέναντι από τον τερματοφύλακα. Ο Κατημίρης μαζεύει.
Ο Μπεν ήταν αδύνατο να φτάσει πρώτο στην μπάλα. Ο Δημητρόφσκι πήρε την κεφαλιά. Ο Καλτσάς στη δεύτερη. Ο Ζορμπάς έχασε από τον Μπατιόν. Καλτσάς παίρνει φάουλ. Φάουλ με εκτελεστή τον Καλτσά. Ο Μαρκόφσκι παραχωρεί κόρνερ. Η Βέρεια είναι αίτητη στα 5 εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα από αυτή στη βαθμολογία. Ομάδες δηλαδή όπως η Κέρκυρα. Έβδομο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Καλτσάς. Αμαραντίδης. Νέο γέμισμα του Καλτσά, δύσκολα ο Σέτκους, ο Μπαργκάν, η μπαλακόντραρε, ο Ανδρεόπουλος βγάζει την περιοχή. Κέρκυρα ψάχνει την πρώτη νίκη της μετά από τρεις αγωνιστικές που δεν κατάφερε να πάρει τρίποντο. Επίσης, εδώ ο Μπαργκάν γυρίζει, ο Σέτκους μαζεύει, το Κουκουλάκης δείχνει out. Επίσης πήγα να πω ότι η Κέρκυρα σκόραρε για πρώτη φορά μετά από τρεις αγωνιστικές. Στις προηγούμενες δύο δεν είχε βρει δίχτυα. Έχει καταφέρει πάντως να πετύχει γκολ στα 9 από τα 11 εντός έδρας. Είναι σαφώς πιο αποτελεσματική και στα δύο άκρα του γηπέδου όταν παίζει στο σπίτι της. Ραούλ, μπράβο. Δουμήτρου. Ο Μπέν είναι στην περιοχή, τώρα πάει και ο Καλτσάς. Μπάλα έξω στο Βεργόνι. Κεφαλιά του Σιόντι, κατέβασε ωραία ο Μπαλάφας. Ο Μαλόν δεν πέρασε την πάσα. Κόντος. Μπαλάφας. Ραούλ, μπράβο. Καλτσάς. Ο Μπαλάφας. Γυρίζει ο Μπεν. Πέρασε και από τον Καρντόσο. Κάνει ωραία ενέργεια. Μπάλα κόντραρε. Ο Ανδρεόπουλος στον Μπαλάφα. Ο Βεργόνης στον Αμαραντίδη. Πήγε ο Μπεν για την κεφαλιά και έκανε φάουλ. Το 4ο λεπτό χωρίς κάτι σημαντικό μετά την ευκαιρία του Βεργόνη στο 60 με τη σπουδαία επέμβαση από τον Σετκούς. Εδώ προηγουμένως η σέντρα του Αμαραντίδη, ο Μπεν κάνει κίνηση στο δεύτερο δοκάρι για να πάρει την κεφαλιά. Υπάρχει παίκτης της Κέρκυρας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σιόντης είναι και ο Κάμπορα θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι για να αποτελέσει την τρίτη και τελευταία αλλαγή του Γκρανέρο στο παιχνίδι. Θυμίζουμε οι δύο πρώτες ήταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με Δουμήτρου και Μπαλάφα να παίρνουν στο παιχνίδι. Βέρεια που είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Που βλέπετε εδώ πώς δέχτηκε τα γκολ. Πολύ ωραία εκτέλεση. Μετά από μια τεράστια χαμένη ευκαιρία που είχε λίγο πριν, ο Μαρκόφσκι πέτυχε ένα δύσκολο γκολ με πολύ ωραίο σουτ. Εδώ από τον Ανδρεόπουλο που αλλάζει καταπληκτικά το παιχνίδι, ο Κόντος γυρίζει. Ο Μαρκόφσκι με τον Μαλόν να διώχνει πάνω στη γραμμή. Αλλά ο Σέρβος σε δεύτερη προσπάθεια βρήκε δίχτυα και από την κεφαλιά του Βεργόνη κινήθηκε και ο Μαρκόφσκι προς την μπάλα. Δεν τη βρήκε πάντως. Ως αυτό γκολ στον Βεργόνη χρεώνεται το 3-0. Της Κέρκυρας έχει διαμορφωθεί από το 22, αλλά με πολύ ενδιαφέρον μάτς και στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Βέρεια να είναι σαφώς καλύτερη και να παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι και με την προσπάθεια της ομάδας της
Βέρειας να επιστρέψει στο μάτς. Θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει κάτι τέτοιο αν είχε πετύχει κάποιο γκολ στις ευκαιρίες που δημιούργησε πολύ σύντομα μέσα σε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Νίκος Καπίρης. Ο Χάβι Γκάμπορ μπαίνει στη θέση του Μπεν. Τελευταία αλλαγή για την Βέρεια. Κάμπορα λοιπόν. Αντί του Μπεν. Μιλήσαμε πριν για τον Άρη, ένας πρώην παίκτης του Άρη, όπως και ο Χαβίτο. Ντουμήτρο. Ο Βεργόνης. Μαρκόφσκι. Μεταβίβαση για τον Χαβίτο. Μπαλάφας. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Μαργκάν. Ο Καρδόσο. Με πολύ τρέξιμο και πολύ δουλειά. Ο Καλτσάς τον Ραούλ Μπράβο. Ανδρεόπουλος νίκησε τον Μπαργκάν που έχει μείνει κάτω. Μαρκόφσκι κοντά τον Ραούλ Μπράβο. Αμαραντίδης που κάλυψε και γύρισε πίσω. Όλα καλά με τον Μπαργκάν. Ραούλ Μπράβο. Αμαραντίδης. Πρωτάθλημα της Super League, αυτό της Basket League, της Volley League. Το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στα κανάλια Nova Sports, κοντά στην ομάδα σας, σε όλα τα σπορ. Για να μην χάνετε στιγμή από τις προσπάθειές της. Μην ξεχάσετε και το ραντεβού με το League Cup του Volley στο Final Four, που θα γίνει στο γήπεδο της Γλυφάδας Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Με Ολυμπιακό, Άρη, Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Πανδοχαϊκό. Πανδοχαϊκός, Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Ολυμπιακός Άρης είναι οι δύο ημιτελικοί. Ωραία ενέργεια του Αμαραντίδη που άλλαξε κατεύθυνση, έβγαλε και τη σέντρα εκείνο Σιόντης. Καλτσάς. Ο Μαλόν έκανε κίνηση αλλά δεν προλαβαίνει. Το σαμπιονά με τα αστέρια του γαλλικού πρωταθλήματος στους δέκτες στα κανάλια Nova Sports, όλοι εντός έδρας αγώνες του Άρη στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και πέρα από την Basket League βεβαίως, τα σπουδαία μάτς τόσο του ΠΑΟΚ στο Euro Cup όσο και των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, στην προσπάθεια που κάνουν στο Top 16 για πρόκριση σε ένα ακόμη Final Four. Όλα αυτά σε λάπτοπ, smartphone και tablet μέσω της υπηρεσίας Nova Go, για να μην χάνετε λεπτό όπου και αν βρίσκεστε. 80 λεπτό στην Κέρκυρα. Κάρτα για τον Σιόντι προηγουμένως. Φάουλ για τη Βέρεια. Όπως σε όλες τις στημένες μπάλες ή σχεδόν σε όλες, ο Καλτσάς είναι ο εκτελεστής. Έχει πολύ καλές εκτελέσεις. Ο Κουκουλάκης του λέει να περιμένει για να κάνει παρατηρήσεις σε παίκτες που πρόχνονται στην περιοχή για να πάρουν καλύτερη θέση. Παρασκευαίδης και Κάμπορα, δύο εξ αυτών. Κεφαλιά ψηλά του Αλάφα. Μπάλα φεύγει. Out. Και νεύρα τώρα. Με τον Κάμπορα και τον Παρασκευαίδη. Φαινόταν από πριν το πράγμα.
ξαναείδατε την προηγούμενη φάση. Ενώ θα κάνει αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για να ακούσουμε τον Βαγγέλη Πίχα. Θα φύγει ο Μαρκόφσκι Άγγελε από τον αγωνιστικό χώρο, έκανε τη δουλειά του. Θα περάσει ο Καϊκούτ στη θέση του. Εξίσου ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, σκόρερ, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Ένας παίκτης που κρατά την μπάλα, είναι δυνατός στο παιχνίδι του γενικότερα. Τώρα είναι η στιγμή της αλλαγής για την Κέρκυρα, με τον Μαρκόφσκι να φτάνει τα 6 γκολ στο πρωτάθλημα με τα 2 που σημείωσε απόψε. Δίνει τη θέση του στον Καϊκούτ. Πολύ καλή παρουσία και των 2 στο πρωτάθλημα. Ματιών. Κάμπορα ο Σιόντης. Ο Καϊκούτ στην πλάτη της άμυνας τρέχει ο Ραούλ Μπράβο για να το σταματήσει και τα καταφέρνει. Καλή παρουσία του Ισπανού. Όπως λέει και ο Βαγγέλης Πίχας, αγέραστος. Είναι μεγάλη κλάση ο Ραούλ Μπράβο. Όσο και αν περνούν τα χρόνια, φαίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Καρδόσο. Κόντος. Καϊκούτ. Στο 2-0 ο Αστέρας Τρίπολης, στο 1-0 ο Πανθρακικός με το Λεβαδιακό, στο 1-0 ο Παναθηναϊκός με την Καλονή. Σε άλλα μάτς αυτή την ώρα ακολουθεί το Όφι Ολυμπιακό στα κανάλια Nova Sports. Στην παραμονή των εκλογών, το υπόλοιπο πρόγραμμα τη Δευτέρα. Βεργόνης. Πάσα για τον Μπαλάφα, γύρισε ο Καϊκούτ. Διεκδίκησε και κέρδισε και πάλι ο Μπαλάφας. Νομίζω αλάνθαστος. Πάλι ο Καϊκούτ στην πλάτη της άμυνας. Τον καλύτερο Ραούλ Μπράβο. Τρέχει και ο Πατιών. Η προβολή, ο Κουλάκης δείχνει κόρνερ στο 84. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τον Καϊκούτ να φεύγει και πάλι στην πλάτη της άμυνας. Ο Μπατιόν τον πρόλαβε. Ήταν και ο Ραούλ Μπράβο στην περιοχή. Κόντος απέφυγε έναν αντίπαλο με το δεξί, εκτέλεσε στα δίχτυα, 4-0. Από τον αριστεροπόδαρο Κόντο που εκτέλεσε με το δεξί πόδι, δεν είχε πολύ δύναμη το σούτ, αλλά πήγε στη γωνία του Καντιμίνη για το 4-0 της Κέρκυρας στο 85. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα για το τρίποντο της Κέρκυρας στην καλύτερη μακράν της δεύτερης, νομίζω, εμφάνισή της στο εφετινό πρωτάθλημα από πλευράς αποτελεσματικότητας τουλάχιστον. Εδώ η εκτέλεση, η μπάλα σκάει μπροστά στον Καντιμίρη, που μάλλον δεν έβλεπε πολύ καλά. Αυτό έμοιαζε να λέει στους συμπαίκτες του. Όντως, η μπάλα πέρασε από την πλάτη του Ραούλ Μπράβο, κατέληξε στα δίχτυα για το 4-0 της Κέρκυρας, η οποία συνεχίζει να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική. Αν δεν έχω χάσει κάτι στο μέτρημα, είναι η τρίτη τελική της προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχε ένα γκολ. Αντιθέτως, η Βέρεια δημιούργησε αρκετές φάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έφτασε ήδη σε τελικές στην Κέρκυρα, αλλά γκολ δεν έχει πετύχει. 10 τελικές έχει στο δεύτερο ημίχρονο η Βέρεια. 3
Έχει η Κέρκυρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Η πιο αποτελεσματική ομάδα, αυτή που αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, είναι μπροστά με 4-0. Μπαργκάν. Φάουλ του Ανδρόπουλου. Σκορ που βασί εικόνας αντικεί την Βέρεια πια. Με την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Την εξαιρετικά βελτιωμένη και με ευκαιρίες. Αυτή θα είναι και η πρώτη νίκη της Κέρκυρας απέναντι στη Βέρεια σε επίπεδο Super League. Επίσης είναι και η πιο βαριά ήττα της Βέρειας στο πρωτάθλημα. Μετά το 4-1 τον ΠΑΟΚ και το 3-0 τον Ολυμπιακό. Ο Κουμπούτια, νέο απόκτημα της Κέρκυρας που θα περάσει τώρα στο μάτς, αντί του Ζορμπά. Θερμό χειροκρότημα και για τους δύο. Ζορμπάς βοήθησε και αυτός πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικά ουσιαστικός σε άμυνα και επίθεση, ακόμη και ανασταλτικά όταν και όπου χρειάστηκε. Ο Κουμπούτια κάνει την πρώτη του συμμετοχή. Ο Μπαργκάν στην μπάλα. Απομακρύνθηκε από τους Κερκυραίους. Πρώτου Χαβί το Ραούλ Μπράβο. Ο Ανδρεόπουλος άλλαξε με τον Παρασκευαϊδη. Με την οπισθοχώρηση του Μπατιών και τη συμμετοχή του Μπαλάφα δίπλα στο Βεργόνι, βελτιώθηκε πάρα πολύ ανασταλτικά η Βέρεια στο δεύτερο ημίχρονο. Είσοδος και του Ντουμήτρου ξέδωσε φρεσκάδα στη γραμμή κρούσης. Γενικώς πάντως εμφανίστηκε πολύ πιο σοβαρή και με ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γκρανέρο, που μετά τον τρομερό ευνηδιασμό που δέχτηκε με 3 γκολ σε 22 λεπτά, ήταν πολύ δύσκολο να ξαναμπεί στο μάτς. Παρ' όλα αυτά το προσπάθησε, με δεδομένο ότι είχε 3-4 καλές ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Από τη στιγμή που δεν ήρθε εκεί το γκολ, δεν υπήρχαν και τα χρονικά περιθώρια πια. Και παρά το γεγονός ότι ήταν αυτή που κυριάρχησε στο δεύτερο ημιχρόνο, δέχτηκε τελικά το τέταρτο τέρμα από το Σιτου Κόντου. Καλτσάς και ο Μπαλάφας από την πάσα του Μαλών. Μπατιών ζήτησε και πήρε ο Μπαλάφας. Του Μήτρου από δύσκολη γωνία, πολύ ωραία ενέργεια, δεν πρόλαβε ο Κάμπορα στο 90. Μία ακόμη πολύ καλή ευκαιρία της Βέρειας. Εδώ υποδέχεται την μπάλα, αποφεύγει τον Βενέτη και εκτελεί στη γωνία. Ο Ντουμήτρο Κάμπορα δεν πρόλαβε να βάλει την προβολή με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να φτάσει στην μπάλα. Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Μπατιών. Μαλών. Ο Καϊκούτ κατάφερε να πάρει την μπάλα. Ο Κουκουλάκης λέει με φάουλ.
Κέρκυρα έχει νικήσει με 3-1 τον Εργοτέλη στην μεγαλύτερη σε έκταση εντός έδρας νίκη της φέτος. Αμαρατίδης. Μπαργκάν. Ραούλ Μπράβο. Έχει νικήσει τον Νόφ με 4-1 το 2012. Κέρκυρα που βγαίνει και πάλι μπροστά με τον Κόντο, τον Καϊκούτ, βγαίνει ο Καντιμίρης. Προηγούμενη νίκη της με διαφορά 4 γκολ ήταν απέναντι στον Εργοτέλη τον Απρίλιο του 2007 με 5-1. Μπαργκάν. Πάλι ο Καϊκούτ. Εκείνο Μπατιόν. Τέλος από το κουκουλάκι. Η Κέρκυρα πετυχαίνει την δεύτερη σε έκταση, μεγαλύτερη σε έκταση εντός έδρας νίκη της ιστορίας της, μετά από εκείνο το 5-1 απέναντι στον Εργοτέλη πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 8 χρόνια σε επίπεδο Super League. Ο λόγος αμέσως στον Νίκο Καπύρη που έχει κοντά του τον προπονητή της Βέρειας. Η πιο βαριά ήταν σεζόν, φαντάζομαι θέλει να ξεχάσει.